pod.gr Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Είμαστε εδώ, oh, άλλη μια πέμπτη, άλλη μια όμορφη πέμπτη που ξημερώνει Πέμπτη 23 του Νοεμβρίου Άλλη μια πέμπτη από την οποία μόλις γύρισα από την Κρήτη που είχα tour και ετοιμάζομαι να φύγω για την Κύπρο και μάλλον είμαι ήδη στην Κύπρο την ώρα που το ακούτε αυτό ή πηγαίνω ήδη στο αεροδρόμιο για αυτό αλλά επειδή αυτά τα ηχογραφώ από πριν δεν μπορώ να σας πω σίγουρα πώς πέρασα στην Κρήτη και αν ήρθατε να δείτε την παράσταση ελπίζω να ήρθατε οπότε αν ακούτε από την Κύπρο ελπίζω να έρθετε και στην Κύπρο και αν ακούτε από την Αθήνα ελπίζω να έρθετε και στην Αθήνα γιατί συνεχίζουμε κανονικά το Δεκέμβρη και ελπίζουμε και τον Γενάρη η παράσταση ονομάζεται κανονική δουλειά και μέσα δεν έχω αστεία για τη χημεία είχα βέβαια στην προηγούμενη παράσταση το χάπι, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο YouTube, όπου περιέγραφα κάποιε περιπέτειες στο χημικό. Όμω, υπάρχει ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε έτσι, και μα κάνει να νιώθουμε πραγματικά μεγάλη και τρανή χημική. Το χρησιμοποιούμε μέσα στο σπίτι και συνήθω όχι όταν είμαστε ιδιαίτερα καλά ή όταν είμαστε καλά και θέλουμε να προφυλαχτούμε και να γίνουμε καλύτερα. Και αυτό είναι τα αναβράζοντα παυσίπονα και οι αναβράζοντε βιταμίνε. Και τα αναβράζοντα συμπλέγματα βιταμινών και οι πολυβιταμίνε και Τέλο πάντων, το αναβράζον είναι το ένα θέμα που με απασχολεί και τα παυσίπονα είναι το άλλο θέμα που με απασχολεί. Θέλω όμω να πάω λίγο στο αναβράζον. Γιατί πραγματικά έτσι έχει αυτό το πολύ ωραίο ρε παιδί μου, το πλόφ που κάνει έτσι ένα πλόφ πολύ ωραίο πλόφ και πέφτει μέσα στο νερό και μετά το αρχίζει και βλέπει και βράζει και βράζει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Και σου φαίνεται ότι βράζει, αλλά χωρί να βγάζει ζέστη. Wow. Όμω πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι είναι ο βρασμό. Έτσι το έχουμε ξαναπεί. Ο βρασμό έχει την εξή διαφορά από την εξάτμιση. Η εξάτμιση συμβαίνει από την επιφάνεια του υγρού. Όταν αφήνω ένα υγρό έξω στον ήλιο, ο τον βαρδίζει με ενέργεια και στην επιφάνεια αυτή που σχηματίζεται εκεί πέρα, κάποια μόρια αρχίζουν και θερμαίνονται και αποκτούν μεγάλη κινητική ενέργεια. Και με αυτή τη μεγάλη κινητική ενέργεια που έχουν αρχίσει και χτυπάνε την επιφάνεια και μπορούν εν τέλει να μετατραπούν σε αέριο και να αποδράσουν και να φύγουν και να πούνε γλίτω από αυτή τη φυλακή. Γλίτω επιτέλου, όπω πολύ πιθανό να νιώθει αυτή τη, τη στιγμή όσοι χρησιμοποιείτε μετρό ηλεοφορείο πρωινιάτικα και νιώθετε αυτή τη φυλακή από σαρδελοποιημένο κόσμο και λέτε μα βάζαν άλλο ένα δρομολόγιο. Όχι, παιδιά, δεν θα βάλουν, δεν θα βάλουν γιατί έτσι όπω είσαι εκεί, μπορεί να γυρίσει στον οποιονδήποτε είναι δίπλο και να το κάνει και να κάνει αυτό μου και να αγαπηθείτε όλοι μαζί και έτσι να αρχίσετε, δεν ξέρω, να φυλάτε ο ένα στον άλλον έτσι πολύ αισθησιακά μέσα στον Νισαπ που μυρίζει πάντα όμορφα, που έχει τα βαγόνια του 80 και πίσω γράφει τοποθετήθηκε ο κλιματισμό τη δεκαετία του 2000, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν 20 χρόνια εκεί πέρα χωρί. Ε, τι λέω, έχω ξεφύγει. Έχω ξεφύγει. Ε, Ξέρετε τι, γενικά καλό θα ήταν να μην φιλιέστε στο. Δηλαδή, αν έχετε κάποιον με τον οποίο θέλετε να φιληθείτε, εντάξει, αλλά γενικά μην φιλιέστε με αγνώστου στον δρόμο και μην κάνετε. Ήταν λάθο. Ήταν αστείο. Ήταν... Πρέπει να προειδοποιώ τον κόσμο ότι. Τι πέμπτε το πρωί, ίσω να μην είμαι και πάρα πολύ καλά. σω. Συνεχίζω λοιπόν, ελπίζω να σα έκανα να γελάσετε με όλο αυτό <laughs> και να μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα. Στέλιο, κάνει καταγγελία για την πάρτι στην αστυνομία. Αγόρι μου έρχονται να σε βρουν. <laughs> Επιστρέφοντα λοιπόν στον βρασμό, ο βρασμό συμβαίνει από όλη τη μάζα του υγρού, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτό βλέπετε τι φούσκε που ξεκινάνε από κάτω. Γενικά το από κάτω είναι περίεργο γιατί το θερμαντικό μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθω είναι ένα αμάτιο. Οπότε από κάτω ζεσταίνεται πιο πολύ, ρε παιδί μου, μέχρι να μοιραστεί η ενέργεια ξεκινάει από κάτω. Όμω, προσέξτε τώρα να δείτε, υπάρχει κάτι σημαντικό που το έχουμε πει αυτό. Είναι ότι ο βρασμό συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αρκεί να έχουμε μια συγκεκριμένη πίεση. Το νερό, δηλαδή πάνω στα ψηλά βουνά, που η πίεση πέφτει από μια ατμόσφαιρα 93, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν βράζει πλέον σε 100 βαθμού. Βλάζει, στου... βλάζει. Β, βελάζει. Βράζει και βελάζει. Κα... <συμπηλίσαι> σαν να παίρνει μπροστά μηχανή, είσαι ανάλογο. Το άλογο θα μπορούσε να βλάζει. <συμπηλίσαι> Μπράβο, Στέλιο. Έχει κάψει τον εγκέφαλο όλων σήμερα. Συνέχισε έτσι. Okay. Αν πάτε λοιπόν εκεί στο βουνό και βάλετε ένα γκαζάκι, θα δείτε ότι το νερό βράζει σε θερμοκρασίε χαμηλότερε των 100 βαθμών Κελσίου. Κάτι που παρατηρούσαμε όμω στο χημικό ήταν ότι επειδή πολύ συχνά έπρεπε να κάνουμε μια διήθηση υπό κενό, να δημιουργήσουμε κενό. Πώ δημιουργούμε κενό, κενό αέρο. Δίπλα σε μια βρύση με ένα έξυπνο σύστημα αλυσίδων από διάφορε σωληνώσει και πολύ ωραία κονικά σκεύη, τα οποία έχουν στην άκρη του ακροφύσια, στα οποία μπορεί να συνδέσει, α πούμε, αυτού του λαστιχένιου σωλήνε. Οπότε, τι κάνει τώρα στην ουσία. Ανοίγοντα τη βρύση, Περνάει νερό από τι σωλήνες και όπω περνάει νερό, ρουφάει κάπω τον αέρα σαν ένα καλαμάκι. Και όπω ρουφάει τον αέρα, δημιουργεί κενό. Και έτσι το υγρό που θε να διηθήσει, διηθείτε πιο γρήγορα. Και καμιά φορά βάζαμε το χέρι μα για να καλύψουμε έτσι το διηθητικό, το χονί, τέλο πάντων το πλαστικό αυτό, ώστε να μπορέσει να τραβήξει όσο περισσότερη υγρασία γίνεται. Και τότε τι γινόταν. Πολλέ φορέ έπεφτε τόσο πολύ η πίεση μέσα στο δοχείο, που το νερό σε αυτού του δεκακάτι βαθμού που βγαίνει από τη βρύση άρχισε να βράζει. Και τότε το έβλεπε. Δηλαδή, τι θα πει άρχισε να βράζει. Το είπα και πριν. Άρχισαν τα μόρια του στη θερμοκρασία που βρίσκονται να έχουν επαρκή ενέργεια ώστε να δραπετεύσουν στην αέρια φάση. Δεν υπάρχει δηλαδή η ατμοσφαιρική πίεση να τα κοντράρει πάνω, να κάθεται πάνω του και να λέει Δεν φεύγει από εδώ, δε φεύγει από εδώ. Μέχρι να αποκτήσει ένα τόση ενέργεια και να πει Χοπ, σε νίκησα. Και να πει η ατμοσφαιρική πίεση, Ω, αν είναι δυνατόν, την ένιωσα μέχρι το σαγόνι αυτή την πουνιά. Πόσο δυνατό είσαι παλιωμόριο και θα σα πατήσω όλα κάτω. Και τα μόρια να λένε Όχι, το θερματικό μα σώμα μα δίνει αρκετή ενέργεια ώστε να τραβετεύσουμε. Και να φεύγουν σιγά σιγά και η ατμόσφαιρα να κάνει αν είναι δυνατόν, γεμίζει γρασία. Α, oh, χριστέ μου. Ε, ναι, το σημερινό επεισόδιο έχει, έχουμε πρόβλημα, έτσι. Είναι η τρίτη. Ελπίζω να... Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει ασφάλεια ότι εγώ αυτά τα γράφω, ρε παιδί μου. Οπότε ξέρει, να γίνουν αυτά. Αυτό το κάνει χειρότερο. Εντάξει, παιδιά, συνεχίζω εγώ τώρα. Αν έχετε εγκαταλείψει το άκουσμα, εγώ θα συνεχίσω. Έτσι θα προκύψουν κι άλλα τέτοια. <κυρίζει> και είδαμε λοιπόν το νερό στην κονική φιάλη να βράζει πολλέ φορέ σε μια θερμοκρασία που δεν περιμένει να βράσει κάτι. Δηλαδή δεν καίει εκεί. Και είναι φοβερό γιατί συμβαίνει όντω από όλη τη μάζα του υγρού. Κομμάτια από όλη τη μάζα του υγρού αρχίζουν και κάνουν φούσκε, ρε παιδί μου, και προσπαθούν να δραπετεύσουν σε αέρια φάση. Είναι μαγικό ο βρασμό όταν συμβαίνει σε κανονικέ θερμοκρασίε, συνθήκε πολύ χαμηλή πίεση, γιατί έχουμε συνηθίσει να βράζει το νερό και να είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα και να μην βάζουμε το χέρι μα κοντά στου ατμού, γιατί εν, ενώ στην πραγματικότητα αν αλλάξει την πίεση, όλο αυτό μπορεί να συμβεί σε μια πολύ νορμάλ θερμοκρασία. Είναι όμω, τώρα Δηλαδή, βάζουμε εμεί το δοχείο μέσα με το νερό που έχουμε ένα χάπι και αυτό βράζει. Αυτό κάνουμε. Ρίχνουμε κάπω την πίεση και βράζει το χάπι. Επίση, όσο βράζει το χάπι, αυτό διαλύεται, ρε παιδί μου. Αλλά άμα βάλει, ξέρω εγώ, μια βιταμινούλα μέσα που είναι βιταμίνη C, ή αν βάλει, ξέρω εγώ, ένα μαγνήσιο, ή έχει κάποιε άλλε ταμπλέτε που τι βάζει για να καθαρίζει τι τεχνητέ του δοδοστοιχίε, γίνονται μπλε, αλλά γίνονται πορτοκαλί. Άρα έχει χρώμα. Άρα κάτι διαλύεται εκεί μέσα. Το νερό δεν φεύγει. Στην ουσία, τι φτιάχνω, ρε παιδιά. Έχω αυτό που χρειάζομαι να διαλύσω μέσα στο νερό. Στην ουσία, δημιουργώ ένα υδατικό διάλειμμα με τα περιεχόμενα αυτή τη ταμπλετίτσα, αυτού του χαπιού. Και αυτέ οι βυσαλίδε που βλέπω να δημιουργούνται δεν προέρχονται από βρασμό. Προέρχονται από την απελευθέρωση στην ουσία διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο είναι αέριο. Και επειδή το απελευθερώνουμε μέσα σε νερό, αυτό τι κάνει τώρα, κάνει θύλακε, μικρού θύλακε, φουσκίτσε, μπερμπελήθρε. Δεν υπάρχουν μπουρμπουλήθρε. Το μπερμπελήθρε, εγώ το εφήβρα μόλι. Μην μου πείτε τώρα και ξαφνικά κάποιο παιδιά, Α, στελάρα μου, μπερμπελήθρε τι λέμε στην Πελοπόννησο, μπαρμπαλάθρε τι λέμε στη Θράκη και στην Κρήτη τα λέμε μπουρμπούρια. Γιατί θα το ζήσουμε κι αυτό, όπω γίνεται με τα popcorn. Στο χωριό μου τα λένε παπαδούλε και έχω ακούσει μετά παπαρόσκονη, παπαρδέλε, δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει κι εγώ, τα έχω χάσει το μυαλό μου. Οπότε σα παρακαλώ, μπουρμπουλήθρε είναι, το μπερμπελήθρε το έβαλα εγώ. Με ρωτήσετε τώρα αν οι μπερμπελήθρες είναι κάποια ντόπιο λαλιά που αγνοείται από τη Θεσσαλονίκη Και αν είναι ελπίζω να μην με ενημερώσετε Γι' αυτό δεν θέλω να ξέρω αν υπάρχουν οι μπουρμπουλήθρες, οι μπαρβαλήθρες, οι μπερμπελήθρες, οι μπιρμπιλήθρες οι Μπιρμπιλήθρες, ωραία λέξη Μπιρμπιλήθριδα είναι σαν την πυρίτιδα. Και η είναι όταν έχει. που κάνουν τα μωρά και βγάζουν. Εντάξει. Αυτό το επεισόδιο, παιδιά, έτσι θα σα πηγαίνει. Έτσι είναι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Θα λέτε το παιδί το έχει χάσει τελείω. Ε, αυτό είναι. Όμω δείτε τι ωραία που μαθαίνουμε πράγματα. Ε? Τι ωραία που μαθαίνουμε έτσι. Με το αχ ah, και μια βλακία να πούμε και να γελάσουμε. κάνουμε gamified γνώση εδώ. Ε. Είναι gamifying γνώση. <laughs> Επιστρέφοντα λοιπόν στη λογική των ε, πραγμάτων, αυτό το διοξείδιο του άνθρακα τώρα κάπου υπάρχει, δεν δημιουργείται από το πουθενά. Οπότε για να καταφέρουν να κάνουν έτσι ένα αναβράζον. Ε, κύμβαλο αναβράζον. Ποοό <laughs> και λογοπαίγνια μαζί. Για να καταφέρουν λοιπόν να το κάνουν αυτό, τι γίνεται, προσπαθούν να βάλουν μέσα τα διτανθρακικά. Έτσι λέγονται μια ανθρακική ρίζα είναι, ρε παιδί μου, που είναι στην ουσία υδρογόνο άνθρακα, οξυγόνο 3 πλήν και είναι ένα πολυατομικό ανιών. Έχει δηλαδή αρνητικό φορτίο. Και εκεί πέρα πάνε και κολλάνε σε αυτό το ανιόν, επειδή εκεί που αυτό ο άνθρακα, ρε παιδί μου, που βρίσκεται εκεί πέρα ενωμένο με τα δύο οξυγόνα με διπλού δεσμού και με το υδροξύλιο με μονό δεσμό, έχει αρνητικά φορτία και μπορεί να σηκώσει την ένωση με ένα θετικό. Οπότε τσακ, πάει και κολλάει εκεί το νάτριο, το οποίο είναι θετικό φορτισμένο, γι' αυτό γράφεται και μπροστά. Νάκλ γράφεται το αλάτι, π.χ. Είναι ένα θετικό ιόν, ένα κατιόν. Και αφού το γράφουμε μπροστά είναι συν, και μετά γράφουμε τα λαπλίν και τέλο πάντων δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Απλά να ξέρετε ότι δεν τα γράφουμε στην τύχη γενικά. Και έτσι έχουμε στην ουσία το διτανθρακικό νάτριο. Και αυτό είναι γνωστό και ω στην ουσία. Ε... <κοί> <κοί> είστε έτοιμοι. Θέλω να είστε πάρα πολύ έτοιμοι. Θέλω να είστε πραγματικά αδιανόητα έτοιμοι για αυτό που έρχεται. <κοί> Βίταν Θρακικάτ! Βίταν Θρακικάτ! Και εναλλακτική ονομασία όξιου ανθρακικό νάτριου είναι. είναι. The Baking Soda. Η μαγειρική σόδα. Η σόδα του ψωμιού. Η διτανθρακική σόδα ή αλλιώς το bicarbonate, το ξέρετε, αυτό λοιπόν είναι το διτανθρακικό νάτριο. Είναι η μαγειρική σόδα, το baking soda. Θυμάστε που είχαν κάποιες οδοντόκρυμες baking soda και το λέγανε έτσι. Αυτό είναι baking soda. Βάλε baking soda στα δόντια σου για να είναι λευκά. Βάλε baking soda στο πλυντήριο για να τα καθαρίσεις. Βάλε baking soda παντού. Θα μπορούσε να είναι και η απονικό baking soda. Θα μπορούσε να είναι όνομα ήρωα στο Star Wars. Αυτό είναι ο baking soda και αυτό είναι ο Yoda. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι το έχουμε ξεφτυλίσει με την baking soda που τη βάζαμε σε όλα σε ψωμιά, σε διαφημίσει, σε οδοντόκρεμε. Τη βάζαμε σε ανθρώπου. Ο, ο Τάσο έχει baking soda. Έχει τέσσερα baking soda. Το βάλαμε σε DD. Έχει ανασπαθεί με συν τέσσερα baking soda. Όλα είχαν baking soda στα 90's και το 2000. Όλα παντού είχαν baking soda. Πάρε τώρα και παύσίπονα με baking soda τι έχει πάθει. Τίποτα δεν έχω πάθει. Τίποτα δεν έχω πάθει. Τίποτα απολύτω. Έχουν πικάρει εδώ τα μικρόφωνα με το baking soda και τι αειδίε. Τίποτα δεν έχω πάθει απολύτω τίποτα. Όλα είναι καλά. Are you crazy? Τσά 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 Διάλειμμα για διαφημίσεις ο δεν είναι καλά Σας έχει πάει πέρα εδώ κάνει ό,τι να ναι Αλλά στην πραγματικότητα μαθαίνετε πολλά Γιατί η γνώση είναι gamified Το διταθρακικό νάτριο ή αλλιώς baking soda είναι επίσης και ένα έψιλον ε είναι το ε500. Ξέρετε αυτό που α, έχει πολλά ε το φαΐ και έχουμε πει ότι τα ε είναι τα πάντα, μπορεί να είναι και το αλάτι κτλ. Τώρα, να πούμε εδώ το εξή. Το διτανθρακικό ή αλλιώ δισανθρακικό έτσι, είναι ένα παλιό σύστημα ονοματολογίας Πριν έρθει ρε παιδί μου η Αιούπακ και πει θα κάνουμε και επεισόδιο για αυτήν, θα τα ονομάζουμε έτσι κτλ. Και αυτό στην ουσία ήταν ότι υπάρχει διπλάσιο ανθρακικό νάτριο στο όξινο ανθρακικό νάτριο από όσο ανθρακικό νάτριο υπήρχε στο ανθρακικό νάτριο. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Αυτό που μπορώ να σα πω εγώ είναι ότι χρησιμοποιείται και στην αρχαία Αίγυπτο, φυσικά από θέματα από νάτρων, έτσι το έλεγαν. Ήταν ένα μείγμα από δεκαένιδρο ανθρακικό νάτριο και όξινο ανθρακικό νάτριο και το ψιλόκοβαν σε πολλά κομμάτια, το διέλυαν και το κάνανε βαφή για τα ιερογλυφικά. Και μετά από το 1791-1800 κτλ, κτλ. Ξέρετε που εκεί έκανε μια τεράστια ανάπτυξη, χημεία, ρε παιδί μου, στην ουσία, ε, κάπου εκεί άρχισε αυτό το πράγμα να υπάρχει στα σπίτια μα. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται. Το διδαθρακικό νάτριο πακετάρεται συνήθω με το κυτρικό οξύ για το οποίο μιλήσαμε ή το ταρταρικό οξύ. Ε, υπάρχει, το ταρταρικό υπάρχει κυρίω στα σταφύλια, αλλά υπάρχει και σε μπανάνε και σε διάφορα άλλα. Και τι κάνουμε τώρα. Αυτά ρε παιδί μου με το που τα ρίξεις στο νερό αρχίζουν και αντιδρούν. Οπότε, πώ φτιάχνουμε τώρα το χάπι. Παίρνουμε αυτά τα συστατικά και τα ζουπάμε πάρα πολύ, αφού τα κάνουμε σκόνη και τα κάνουμε έτσι μια πολύ πυκνή μάζα. Αυτή η πυκνή μάζα έχει την ιδιότητα να αντιδράει μονίμω η επιφάνειά τη με το νερό στην ουσία και να κάνει αυτέ τι φουσκίτσε και να διαλύει σιγά σιγά την ουσία που είναι μέσα συμπιεσμένη. Αλλά δεν το κάνει απόλυτη μάζα, το κάνει γύρω-γύρω. Γι' αυτό και βλέπει στο τέλο ότι μένει έτσι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή τι γίνεται, τρώγεται τώρα από έξω προ τα μέσα, γιατί έτσι όπω είναι συμπιεσμένο, δεν χωράει να μπει το νερό ενδιάμεσα. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε έτσι για να τα προστατέψουμε. Γιατί σκεφτείτε ότι όλη η μάζα αυτού του χάπιου θέλει να αντιδράσει με το νερό, αλλά νερό έχει και στην ατμόσφαιρα. Οπότε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα κλείσουμε αυτά κάπω ερμητικά κλειστά, είτε σε ένα πλαστικό καπάκι, είτε σε ένα, αυτά που λέγονται blister packs, αυτά που τα βγάζεις με το αλουμινόχαρτο, το κλασικό ηθίκη το χαπιών με το, το πλαστικό, γιατί στην πραγματικότητα αυτά μπορούν να αντιδράσουν με την υγρασία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και κάποια από τα καπάκια που είχαν παλιά τα βαφσίπονα, άμα τα άνοιγε μέσα, είχαν διπλό. Ήταν μαλακό το καπάκι από την πάνω μεριά. Και μέσα, αν το έξινε με ένα πυρούνι, ένα μαχαίρι, έχω κάνει πολλέ βλακίε μικρό, είχαν αφιγραντικά μέσα. Που έχουμε πει, θυμάστε το Σίλικα Τζέλα από το επεισόδιο Μύφα, τα σακουλάκια με τι πυλίτσε. Και είχαμε μιλήσει και για το χλωριούχο ασβέστη, αν θυμάμαι καλά. Και είχαμε μιλήσει για αυτά, ρε παιδί μου. Είναι υγροσκοπικέ ενό που τραβάνε την υγρασία. Οπότε προσπαθεί ταυτόχρονα αυτέ τι ταμπλέτε να τι προστατέψει. Μην τυχόν και σου διαλυθούν στο δρόμο. Γι' αυτό και αν μια συσκευασία τέτοια έχει παραμείνει ανοιχτή για καιρό, σου λέει μην τα καταναλώσει αυτά τα πράγματα, γιατί έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι τη δραστική ουσία επειδή αντέδρασε με την ατμόσφαιρα. Εδώ βέβαια το αστείο είναι ότι καταλάβαμε ρε παιδί μου ότι ενώ χρησιμοποιήθηκε γύρω στα 1800, να τα πάλι τα 1800, το αναβράζον για διάφορες φαρμακευτικές χρήσεις. Αυτό έγινε στην ουσία γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι με το νερό. Κάνανε υδροθεραπείες και τέτοια. Και τι κάνανε τώρα, αυτοί παίρνανε νερό το οποίο ήταν πικρό σε γεύση και το παίρνανε για να θεραπευτούν. κάναν διάφορες τέτοιες χαζομάρες και θέλανε να μακάρουν κάπω τη γεύση του, να την καλύψουν, να μην είναι έτσι πικρό. Οπότε βάζανε, ρε παιδί μου, διάφορα τέτοια για να μπορέσουν να, το... να αλλάξουν τη γεύση. Τώρα, με τα χρόνια κατάλαβαν ότι είναι καλύτερε οι αναβράζοντες εταμπλέτε για διάφορα πράγματα. Π.χ. για φάρμακα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να συμμετέχουν στην πέψη ή μπορεί να μα ενοχλήσουν τον επιθύλιο του στομάχου ή του ισοφάγου, είναι καλύτερα να τα παίρνουμε έτσι. Τα φάρμακα τα οποία έχουν προβλήματα με το ΠΧ, όπω κάποια μινοξέα ή κάποια αντιβιωτικά, μιλήσαμε για το ΠΧ. Γκλακ, πάρτα με νεράκι. Πράγματα τα οποία θέλουν μεγάλε δόσει, καλύτερα να τα διαλύσει σε νερό. Αυτά τα οποία έχουν μεγάλο θέμα με το φω, με το οξυγόνο ή την υγρασία, καλύτερα να τα κάνουμε αναβράζοντα. Και στην ουσία τι γίνεται, Καμιά φορά, όταν προετοιμάζει ρε παιδί μου μια ουσία να είναι αναβράζουσα, επειδή αυξάνει το γαστρικό πεχά, που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το υδροχλωρικό, οξύ, το, στομάχι, το υδροχλωρικό οξύ, τι κάνει τώρα. Στην ουσία, επειδή αυξάνει το pH, το στομάχι σου βιάζεται στην ουσία να ρίξει την ουσία στο λεπτό έντερο. Οπότε εκεί ξέρεις ότι έχεις μια αύξηση της ταχύτητας της πέφσης. Επίσης καμιά φορά λέει ότι αυτές οι μικρές φουσκίτσες που δημιουργούνται από το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να βοηθήσουν με την απορρόφηση του εντέρου, της ουσίας, με την παρακυταρική μεταφορά, παρακυτάρια πως λέγεται. Σε κάποιες φάσεις λέει η βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου σε σχέση με την απλή ή την αναβράζουσα μορφή έχει αναφερθεί ότι η αναβράζωσα μορφή μπορεί να έχει και τέσσερι φορέ μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Wow. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι αναβράζοντα για κάποιο λόγο, έτσι δεν καταπίνουμε τα αναβράζοντα όπω είναι. Οκ, okay, γιατί έχουμε νερό στη γλώσσα μα. Έχουμε πολύ σάλιο και μπορεί να κάτσει αυτό στην επιγλωτίδα εκεί πέρα και να αρχίσει στην ουσία να κάνει να απελευθερώνει όλη αυτή την αντίδραση πάνω στο δέρμα. Και εκεί πέρα μπορεί να πάθει είδημα. Και αυτό το είδημα που μπορεί να ενοχληθεί μπορεί να πρηχθεί μετά και να πάθει σόκρε, παιδί μου. Οπότε γενικά θέλω να σα πω. Υπήρχε και ένα αυτό στο TikTok κάποτε, δεν ξέρω τι καταπίνανε τάμπλετ τα οποία ήταν αναβράζοντα. Όχι, yeah. δεν το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Και επίση έχουν πάρα πολύ νάτριο αυτέ οι ταμπλέτε. Οπότε έχετε στο νου σα. Δεν κάνει ρε παιδί μου να τρώμε νάτριο οι άνθρωποι που θέλουν αυτή τη δίαιτα που σε νάτριο, μην πάθουν καρδιά, να ψάχνουν για αναβράζοντα ρε παιδί μου τα οποία έχουν καθόλου ή πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι σε αυτό το επεισόδιο δεν σα έκανα ένα απίστευτο ψυχολογικό ρόλερ κόστερ πέρα δόθε με τον μπε βιέ, φώναξη, κάνε ράνε. Όμω, όμω, πλέον ξέρουμε όταν κοιτάμε κάποιον ή και τον εαυτό μα να ρίχνει ένα Αναβράζοντα χαπάκι, αναβράζον ελληνικά στα ελληνικά, ξαναμιλήσει, χάπι μέσα στο ποτήρι μα και κάνει αυτό το φίζλ, αυτό το. και πα κοντά και σε φτύνει, έτσι και κάνει αυτή την ένωση, λίγο που σε γεμίζει χάλια και λερώνει και το ποτήρι γύρω-γύρω. Και μετά πάντα να ρωτιέμαι, πρέπει να πάω το νερό γύρω-γύρω για να πάρω και αυτή την ποσότητα φαρμάκου. Μήπω έτσι τελικά για 500 μιλιγκράμμ παρακεταμόλη παίρνω 200, γιατί το όλο έχει σταθεί στο ποτήρι, δεν ξέρω. Πάντω για να είμαστε δίκαιοι πλέον ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι τα διτανθραγικά και τα κεντρικά οξέα τα οποία αντιδράνε ρε παιδί μου και απελευθερώνουν στην ουσία διοξίδιο του άνθρακα. Και δεν είναι βρασμό. Το αναβράζοντα λοιπόν γιατί το λέμε, το λέμε μάλλον για να περιγράψουμε αυτή την εμφάνιση βρασμού που έχει ρε παιδί μου και να πούμε ότι εντάξει κοίταξε να δεις, αυτό τώρα φαίνεται σαν να βράζει, αναβράζει αυτό. Δεν σημαίνει όμως κάποιος βρασμός εκεί. Ωραία. Οπότε τώρα που το ξέρετε αυτό και είστε εννοείται καλύτεροι άνθρωποι από πριν, δηλαδή πλέον θα βγείτε και θα σα προσκυνάει όλο ο κόσμο, εγώ θα σα χαιρετήσω και θα πάω να ξεκουραστώ στην Κύπρο, όπου θα προσπαθήσουν να μεταίσουν για άλλη μια φορά φαΐ το οποίο δεν μπορεί να φάει ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Είναι απίστευτα φιλόξενοι στην Κύπρο και ταζουν τον κόσμο με αδιανόητα πολύ φαΐ, Θα ήθελα λοιπόν να σα πω ότι εγώ δεν ξέρω αν θα το αντέξω αυτό. Μπορεί να μην ξαναγυρίσω ποτέ, οπότε θα γράψω και το επόμενο επεισόδιο να μα Εντάξει, κλάμαστε καλά. Μπορεί και να μην το γράψω. Μπορεί και να έρθω και να το γράψω κανονικά. Αλλά να ακούγουμε λίγο έτσι. Βαρύστε, παιδί μου, και ασύγκοτο. <laughs> Καταλάβατε. <laughs> Αυτά είχα να σα πω. Ελπίζω να περνάτε καλά. Να είστε όμορφα. Να μάθατε κάτι σήμερα. Να έρθετε στι παραστάσει για να πληρώσω εγώ τον νίκη μου. Και τα λέμε την επόμενη φορά που θα πάτε να ξεχάσετε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσει, αλλά όταν τελειώσουν οι ερωτήσει. Γεια σα. Καλημέρα. Καλησπέρα, καλό βράδυ, καλή νύχτα. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakistanatolitis.com και εμεί θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.